Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα τέχνη. Έπειτα, από πρόταση τη Τουρκία, να γιορτάζουμε την ημέρα τέχνη σαν σήμερα, ημερομηνία που γεννήθηκε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Οπότε να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα το 1452 θα γεννηθεί αν όχι ο μεγαλύτερος, σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους της τέχνης και των επιστημών. Ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης και οραματιστής. Το 1811 γεννιούνται τα δίδυμα από το Σιάμ, ο Τσάνγκ και ο Έγκ Μπάνκερ, που ήταν ενωμένοι στο στήθο και από αυτού βγήκε ο όρο Σιαμαία δίδυμα. Ενώ αν είχαν γεννηθεί στην Κολομβία, α πούμε, θα Κολομβέα και αν είχαν γεννηθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε, θα φρόντιζε το τμήμα Μάρκετινγκ να ονομάζονταν το Ζωντανό Θαύμα τη Φύση. Μια μοναδική περίπτωση συμπαντική ταύτιση δύο αδερφών σωμάτων. Γιατί, όπω έχουμε ξαναπεί, οι Αμερικανοί μπορούν να πουλήσουν τα πάντα. Σαν σήμερα το 1865 θα φύγει από τη ζωή ο 16ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Αβραάμ Λίνκολν. Ω λαμπρή εξαίρεση πολιτικού ηγέτη με ευαισθησία στην ανθρώπινη ελευθερία, είπε ο Λίνκολν. Δίνοντα ελευθερία στου σκλάβου, διασφαλίζουμε την ελευθερία των ελεύθερων. Στι 15 Απριλίου του 1896 θα φύγει από τη ζωή ο κατακόσμο Γεώργιο Μιχαηλίδη, γνωστό ω Γεώργιο Βυζιεινό, Έλληνα ποιητή, πεζογράφο και λόγιο είπε ο Βυζιήνος ότι είναι αμαρτύρητον τούτο δεν υπάρχει δια την ιστορία και κάπως έτσι φωτογράφησε την πραγματική υπόσταση της γνωστής από τα βιβλία ιστορίας. Σαν σήμερα το 1923 δίδεται για γενική χρήση στους διαβητικούς η Ινσουλίνη, μια ανακάλυψη του Dr. Frederick Μπάντινγκ Το 1935 και το 1939 θα γεννηθούν αντίστοιχα οι γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί Σταύρος Παράβας και Κλαούντια Καρδινάλερ. Όχι, ο Ηλία λογοθέτη. Όχι ότι η Καρδινάλ δεν γεννήθηκε. Απλά αυτό συνέβη το 1938. Και όχι ότι δεν ήταν ηθοποιό. Βεβαίω και ήταν. Απλά δεν ήταν Έλληνα. Και δεν ήταν και άντρα. Σημαντική διαφορά. Οπότε, σούμα. Περίμενε. Γεννήθηκε το 1938. Ήταν ηθοποιό, Ιταλίδα και γυναίκα. Ορίστε. Δύσκολο ήταν. Το 1955 ο Αμερικανός πλασίε Ray Κρότ ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο με το όνομα McDonald's στο The Plains του Illinois. Με προσεκτική διαχείριση και υπομονή κατάφερε σήμερα να τα κάνει δύο εστιατόρια, λιγότερα από 30.000 σε 119 χώρες. Στις 19 Απριλίου του 1980 θα αφήσει ετούτο το μάτιο κόσμο ο jean Πολ Sartre, γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης, κριτικό και πολιτικό ακτιβιστή, ο κυριότερο εκπρόσωπο του φιλοσοφικού υπαρξισμού. Σαν σήμερα το 1989 θα λάβει χώρα η τραγωδία του Χίλσμπορο. Λίγο πριν από την έναρξη του ημιτελικού για το κύπελο Αγγλία μεταξύ Λίβερπουλ και Νότιχαμ Φόρεστ, δημιουργείται συνοστισμό λόγω τη υπεράριθμη παρουσία θεατών σε εξέδρα του κυπέδου. Από τον πανικό που προκαλείται, βρίσκουν το θάνατο 96 οπαδοί τη Λίβερπουλ και τραυματίζονται 250. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου, και αύριο άλλα άλλα παλιά μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία. Που ξέρεις μπορεί να γίνεις εσύ ο δημιουργός μιας εμπορικής αλυσίδας που θα φτάσει στο μέλλον να έχει περισσότερα καταστήματα από το πληθυσμό μιας μικρής χώρας.